Η οργάνωση περιοχής της ΚΝΕ και η κομματική οργάνωση Λάρισας παίρνουμε την πρωτοβουλία να προχωρήσουμε σε εκδήλωση στην πόλη της Λάρισας με τον γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ Νίκο Απατιέλο το Σάββατο 19 Μάρτη, 6.30 ώρα, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην πολύμορφη δραστηριότητα που έχουν αναπτύξει οι οργανώσεις του κόμματος και της ΚΝΕ στην περιοχή μας και σε όλη την Ελλάδα ενάντια στον υπεραλληλευτικό πόλεμο στην Ουκρανία και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν. Οι βάσεις αυτές που έχουμε στην περιοχή μας εντάσσονται σε συγκεκριμένο καταμερισμό στο επιχειρησιακό σχέδιο του ΝΑΤΟ από τη βάση της στη Σούδα έως την Αλεξανδρούπολη. Ήδη, όπως έχει γίνει γνωστό, όλες οι αμερικανονατοικές βάσεις είναι σε ετοιμότητα απέναντι στον πόλεμο που εξελίσσεται στην Ουκρανία. Υπάρχει εμπλοκή και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Είναι χαρακτηριστική η μετακίνηση 12 αμερικανικών ελικοπτέρων από τη βάση στο Στεφανοβίκιο σε αντίστοιχη βάση στην Πολωνία, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ στον υπεραλληλευτικό πόλεμο. Έτσι, για τα συμφέροντά της, η αστική τάξη μετατρέπει τη χώρα σε θήτη και τον ελληνικό λαό σε θύμα των ανταγωνισμών. Η κίνδυνη για τον ελληνικό λαό από την ενεργητική και επιθετική εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ ΝΑΤΟ-ΕΕ αποτυπώνονται ακόμα και σε επίθεσιμες δηλώσεις Ρώσων αξιωματούχων. Την εκδήλωση θα στείλει μήνυμα καταδίκηση του περιοριστικού πολέμου και τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν, αλλά και των προσχημάτων με τα οποία η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα μπλέκουν τη χώρα στα επικίνδυνα σχέδια, παρουσιάζοντας ως κοινά τα συμφέροντα του λαού και της αστικής τάξης, ενώ είναι ασυμβίβαστα. Η απήχηση που συναντούν οι πρωτοβουλίες του κόμματος και της ΚΝΕ όλο αυτό το διάστημα, η επιτυχία της επανεξόρμησης με την απόφαση της Σχετικής Επιτροπής για τον Περιοριστικό Πόλεμο επιβεβαιώνουν πως οι θέσεις και οι δράσεις τους παρακολουθούνται με μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, νέους και νέες, που ασφιχτιούν από τη σημερινή κατάσταση, ανησυχούν και προβληματίζονται για το αν και πού βρίσκεται η διέξοδος. Επιδιώκουμε αυτή η αγωνία, προβληματισμός, η απέχθεια στον εμπειριαλιστικό πόλεμο της νεολαίας να εκφραστούν με την ενίσχυση της οργανωμένης δράσης ενάντια στο σύστημα που γεννά φτώχεια, εκμετάλλευση πολέμου. Να πάρουν και αυτή τη θέση τους γραμμές της ΚΝΕ, αφήνοντας πίσω όσους προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική από τη σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία που σαπίζει, με τα αποτελέσματα να φαίνονται σε όλους τους τομείς.